Τώρα κάνω μια μικρή αναδρομή για να δείξουμε έτσι τα αφωνικότερα περιστατικά των δύο τελευταίων χρόνων. Με αφορμή και αυτό που είχαμε προχθές εδώ. Μπορώ να μην τρομάξουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Όχι, δεν μιλάμε για Ελλάδα, δεν το ελληνοποιήσαμε. Αυτά θα μας τα πείτε εσείς, γιατί έχουμε θέματα για την Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε όμως με αυτό το γεγονός που είχαμε στα σύνορα Ιράν-Ιράκ. Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα σεισμός τεράστιος που δεν έχουμε τέτοια μεγέθη εδώ, ευτυχώς. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, θα πούμε και γι' αυτό. Τα θύματα στο Ιράν-Ιράκ είναι πολύ λίγα σχετικά με την κατάσταση του δομημένου ιστού στην περιοχή. Mm-hmm. Έχει τύχει να πάω εκεί πέρα εγώ. Όχι βέβαια στο Ιράκ, και τώρα θα ήμουν με πορτοκαλί φόρμα. Σωστό. Στο Ιράν. Mm-hmm. Με το που έγινε ο σεισμός, εγώ είπα ότι θα έχουμε πολύ πιο πολλούς, mm-hmm. πιο πολλά θύματα και φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 500. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι. Mm-hmm. Τώρα, σας θυμίζω ότι το 2003 στην περιοχή αυτή, στην περιοχή Μπαμ, λίγο νοτιότερα, είχαμε σεισμό 6,6 με γύρω στους 31.000 νεκρούς. Mm-hmm. Το Ιράν είναι μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλα ρήγματα, καμία σχέση με τα ρήγματα στην Ελλάδα, τα οποία δίνουν πραγματικά φωνικούς σεισμούς. Και αν συνδυαστεί αυτό με τις κακές συνθήκες υποδομές, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι η επικίνδυνοτητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Συνδέεται με το ρήγμα της Ανατολίας. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τώρα, τέτοια ρήγματα και τέτοιους σεισμούς μεγάλους δεν έχουμε στη χώρα μας. Γιατί mm-hmm. αν είχαμε το σεισμό που έγινε στο Ιράκ, στο Ιράν-Ιράκ, στην Ελλάδα, σε δομημένο περιβάλλον, θα είχε μείνει τίποτα. Mm-hmm. Θα είχαμε πάρα πολλές επιπτώσεις. Ναι, αλλά και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι μας ανησυχούν. Είδαμε μια ανακοίνωση που είχαμε προχθές από Έλληνες και ξένους επιστήμονες για το Αιγαίο και για ίσως πιθανότητα κάποιων μεγάλων γεγονότων στην Ελλάδα που μπορεί να δημιουργήσουν και τσουνάμι κλπ. Υπάρχουν τέτοιες. Ακούστε. Τέτοια περίπτωση, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ήταν μια πολύ σοβαρή ερευνητική προσπάθεια που έγινε από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλούς άξιους ερευνητές και μια ομάδα από ξένους επιστήμονες, οι οποίοι με βαθυσκάφη μελέτησαν την περιοχή της Σαντορίνης Αμοργού και βρήκαν κάτι μεγάλα ρήγματα. Μάλιστα. 5 ρήγματα μεγάλα συγκεκριμένα. Από αυτά το ρήγμα της Αμοργού, το πιο μεγάλο ρήγμα αυτό, έχει ενεργοποιηθεί το 1956 και είχε κάνει τσουνάμι. Ακούστε το, 30 μέτρα 30 στην μέτρα. Αμοργό. Για πότε 20 μιλάτε? Μέτρα το 56. 20 μέτρα στη Φολέγαδρο και 10 μέτρα στην Αστυπάλαια. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να γινόταν τώρα που όλες οι ακτές μας είναι γεμάτες τουρίστες. Αλλά ποιο είναι το καλό, ότι αυτό το ρήγμα ενεργοποιείται κάθε πολλές εκατοντάδες χρόνια. Μάλιστα. Άρα το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να γίνει. Και από τη στιγμή που έγινε πρόσφατα σχετικά το 56, όπως λέτε. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αν εγώ φάρω ένα βαθυσκάφο και το περάσω από όλο το Αιγαίο ή από νότια του Ιόνιου, θα βρω και άλλα τέτοια ρήγματα. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι κατακαιρματισμένη, είναι γεμάτη ρήγματα. Ευτυχώς όμως τα ρήγματα στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρά, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Ακόμα και το ρήγμα της Αταλάντης, αυτό το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης, το οποίο ακούμε συνέχεια, ας πούμε, δεν σπάει ολόκληρο. Σπάει κομμάτια-κομμάτια. Mm-hmm. Αυτή είναι 3 κομμάτια. Εδώ η συνήθι σεισμοί πόσο είναι, κύριε Τσελέντη? Κάτι παραπάνω από 6. Κύριε Γιώργο, το 6,5 θα είναι πιο καταστροφική σεισμή. Το θέμα είναι ότι. Λέτε όμως εσείς οι επιστήμονες ότι αν γίνεται ένας εξάρι στο χρόνο, πάνω κάτω δηλαδή, 6,6 παρά, εκτονώνεται και εμείς πρέπει να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τον θέλουμε. Ισχύει αυτό ή όχι? Ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά όχι κάθε χρόνο. Γιατί πολλές φορές η φύση δεν είναι ρολόι, μπορεί να γίνει κάθε 2 χρόνια, να γίνουν 2 ή 3. Ναι. Και αυτό που λένε ότι να γίνουν πολύ μικρή σεισμή για να εκτονωθεί η ενέργεια δεν ισχύει. Διότι ένα σεισμό 5 Ρίχτερ έχει 33 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από ένα σεισμό 4. Mm-hmm. Και ένα σεισμό 6 Ρίχτερ έχει περίπου 1.000 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από τον 4. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσους χιλιάδες σεισμούς θέλουμε mm-hmm. για να έχουμε εκτόνωση με μικρούς σεισμούς. Mm-hmm. Βάσει των υποδομών κλπ., επειδή το αναφέρατε και νωρίτερα, η Ελλάδα μπορεί να αντέξει σεισμό άνω των 6,5 βαθμών, για παράδειγμα? Η Ελλάδα μέχρι στιγμής αντέχει τέτοιους σεισμούς, γιατί γίνονται κυρίως στη θάλασσα. Αν γίνουν όμως στην ξηρά, θυμάται τι γίνει παλιά στην Πάρνη, θα γίνει στην Πάτρα. Πραγματικά θα έχουμε τρομακτικές ζημιές. Και θα πω και κάτι άλλο. Αυτό με τα σχολεία που είχαμε πει την άλλη φορά. Τώρα θα σας ρωτάω για τα σχολεία, γιατί ξεκινήσατε μια προσπάθεια, πήρατε μια πρωτοβουλία. Βεβαίως, την πήρατε πρωτοβουλία για αυτή. Πώς κινείται αυτή η διαδικασία? Ήδη ξεκινήσαμε, δουλεύουμε το Λουτράκι και ήδη ξεκινάμε και το Μοσκάτο. Μοσκάτο δυναμικά. Ήδη έχουν πιάσει τα προοδευτικά συστήματα του Μοσκάτου. Και μάλιστα έχω φέρει και ένα μεγάλο δονητή, όπως λέμε, φορτηγό τεράστιο. Το οποίο αυτό θα δονούμε το κτίριο, δεν είχα και φωτογραφία να σας δείξω, και θα βλέπουμε τη συμπεριφορά του στην περίπτωση ενός σεισμού. Δηλαδή, γιατί ξέρετε κάτι, τα σχολεία, εγώ το τονίζω και πάλι, το έχω βάλει σκοπό της ζωής μου, να κοιτάξουμε, να ελαχιστοποιήσουμε την επικίνδυνοτητα των ελληνικών σχολείων, τα οποία πολλά από αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Και το τονίζω και πάλι, δεν μιλάω τα σχολεία των πολιτικών προαστήνων. Μιλάω για σχολεία σε απλές ελληνικές πόλεις, που είναι απαράδεκτο. Και στην περιφέρεια μιλάτε. Και κυρίως στην περιφέρεια, τα οποία είναι και ανεξέλεκτα. Είναι παλιά αυτό. Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι 1930.
Καταλάβατε τώρα. 30. Παλιά σχολεία, ναι. Και είναι παιδιά μέσα. Και υπάρχουν και είναι και παιδιά μέσα. Και είμαστε τυχεροί, διότι όλοι οι μεγάλες υπογονείς στην Ελλάδα έχουν γίνει κυρίως ώρες που ήταν άδειες οι σχολικές αίθουσες. Ναι, ναι. Και σε πιο μεγάλους σημείους στην Ελλάδα είχαμε ζημιά στα σχολεία. Ακόμα και στους σημείους της Κόκκινης Λέσβου είχαμε ζημιά στα σχολεία. Η φετινή χρονιά τώρα τελειώνει σε 1,5 χρόνο. Πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός ότι είχαμε κάποια σεισμικά γεγονότα. Ή μπορεί να περιμένουμε κάτι άλλο. Τι βλέπετε εσείς? Ακούστε, στην Ελλάδα, για κάτι θέλω να πω. Στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει ποτέ κανένας επιστήμονας να σας πει ότι δεν πρόκειται να γίνει σεισμός. Απλώς όλοι ευχόμαστε να γίνει στη θάλασσα. Βέβαια εδώ πέρα θα πρέπει να ευκαιρία να πω ότι κάτι άλλο, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά. Εδώ και λίγες μέρες ήρθε ο διάσημος καθηγητής, ο Σέγιο Ιάντα. Έχει πάρει βραβείο αντίστοιχο με το βραβείο Νόμπελ στην Ιαπωνία και ανακοίνωσε ότι στο Μέξικο στις στοιχείες Βαν είχαν εντοπίσει. Πριν γίνει ο σεισμός, στο σεισμό του Μέξικο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία των επιστημόνων, η οποία βέβαια δεν έγινε γνωστή στην Ελλάδα. Γιατί... Ως πρόγνωση εννοείται. Ήταν ως πρόγνωση, ναι. Mm-hmm. Γιατί εσείς ξέρω ότι το πιστεύετε αυτό, κύριε Τσελέτη, και έχετε πιστεύω, κάνει έρευνες και παλιότερα με συνεργάτες σας και με τον Βαρότσο που τον μας έχει ξεχάσει και τον έχουμε ξεχάσει δυστυχώς και με άλλους συναδέλφους σας επιστήμονες. Τι είχατε προχωρήσει αυτό, τι με έχει μεσολαβήσει και έχει σταματήσει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα? Ο καθηγητής Βαρότσο συνεχίζει, απλώς ένας σεμνός επιστήμονας. Συνεχίζει στο εξωτερικό, βέβαια. Δεν έχουμε δουλεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό, ναι. Ας. Βέβαια τα δίκτυά του στην Ελλάδα δεν είναι κατακαιρματισμένα πλέον, έχει πολύ δίκτυα, πολύ μικρά δίκτυα. Αλλά έχει κάνει φοβερέ επιτυχίε στο εξωτερικό. Από την άλλη μεριά. Επομένως, πάλι, το πιστεύετε εσείς το επίπεδο τη πρόγνωση, έτσι. Έχει κάνει φοβερή επιστημονική δουλειά. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα μοναδικό δίκτυο με ραδόνια. Mm-hmm. Έχουμε βρει ότι το ραδόνιο πριν από μεγάλου σεισμού αφήνει κάποια σημάδια. Mm-hmm. Έχουμε βάλει 5 τέτοιου σταθμού. Έχουμε φέρει βασικά συσκευέ από τη Ρωσία, από την Όσια Ακαδημία Επιστημών, με πολύ καλέ επιτυχίε. Και το σκοπό μα είναι να κάνουμε ένα κέντρο προδρόμων. Ενεργοποιείται, εννοείται, λίγο πριν γίνει ο σεισμό. Λίγο πριν το σεισμό. Ότι περιμένουμε ένα γεγονό. Λίγο πριν το σεισμό και μάλιστα ημέρε πριν το σεισμό έχουμε δει και περιστατικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε